Καλησπέρα. Πολύ δυνατά. Όντως είχε δίκιο. Καλησπέριζω τον Άρη Βασιλιάδη, Αριστίδης Βασιλιάδης. Καλησπέρα. Άρτη αφιχτής από Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος πίσω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Όπως έλεγα και πριν, πάνε 10-15 χρόνια από την τελευταία φορά που ήμουν στο στούντιο. Α, ωραία. Οπότε μια πολύ καλή ευκαιρία. Έχεις εμπειρία λοιπόν. Έχω ένα μια καλή εμπειρία τηλέφων. Μια καλή ευκαιρία να κάνω αφήσει κάρισμα και όπως μου δώσετε και να κάνω μια κόμμα, δεν ξέρω. Γιατί όχι. Άμα κάνουν υποκατάσταση στη Θεσσαλονίκη, γιατί όχι. Λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε για το ασφαλιστικό τετατέτ. Σήμερα λοιπόν έχουμε καλεσμένο τον Αριστείδη τον Βασιλιάδη. Πίσω απ' όλα, κρυμμένος, θα τα πούμε στη συνέχεια. Από τον Απόστολο, ο Ηλίας έχουμε πει ότι θα έρθει σε κάνα δύο μήνες, θα επιστρέψει στα κατοικοντά του. Προσπαθούμε να τον αντικαταστήσουμε με καλεσμένους, είναι τόσο σημαντική η απουσία του. Thank you.
Επανερχόμαστε λοιπόν. Απόστολος από το ασφαλιστικό ΔΕΤΕΤ μαζί με τον Αριστείδη τον Βασιλιάδη. Τα ηχεία, όντως, τα ακουστικά, μάλλον τα μικρόφωνα είναι αρκετά δυνατά τελικά. Μάλλον θέλουμε από απόσταση. Έτσι, καλά. Μια χαρά είμαστε. Άρη μου, τι λέει η Θεσσαλονίκη? Η Θεσσαλονίκη είναι καλά. Για πες μου νέα. Με τα προβλήματα πάνω κάτω που έχει και η Αθήνα, μην νομίζεις ότι είναι κάτι διαφορετικό επάνω. Με τα προβλήματα, με τις ευκαιρίες, αν θέλεις. Όλοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια. Α, εντάξει, γιατί νόμιζα ότι μόνο εδώ είναι λιγάκι δύσκολα. Όχι. Okay. Είναι παντού. Και στην επαρχία νομίζω έχουν τις ίδιες δυσκολίες, ίσως και περισσότερες. Αλλά αφού μιλάμε και για τον ασφαλιστικό τον κλάδο, έτσι, αυτή είναι η εκπομπή μας. Όπως λέω πολλές φορές, ο κλάδος μας είναι κλάδος που θα υπάρχει για πάντα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι της μόδας. Δεν είναι περαστικός. Δεν είναι περαστικός ακριβώς. Οπότε είναι στο χέρι των επαγγελματιών και των ανθρώπων που τον υπηρετούν και τον αγαπούν να τον αναπτύξουν και με τον χρόνο θεωρώ ότι στην Ελλάδα θα έχει τη θέση που το αξίζει. Σε αυτή την εκπομπή κάνουμε συνήθως προβλέψεις. Έχουμε πέσει σχεδόν σε ό,τι προβλέψεις έχουμε κάνει μέσα. Προς το τέλος. Περίμενα να πεις έξω. Όχι, μέσα έχουμε. Και μάλιστα όχι μόνο μέσα, έχουμε πέσει και ακριβώς είτε στο πόσο τι σύνταξη θα βγάλουν για να παίρνουν εγγυημένο, πότε θα γίνει η αλλαγή αυτή. Έχουμε πέσει αρκετές φορές μέσα. Βέβαια και σε αρκετά άσχημα πράγματα που κακώς τα προβλέπαμε, αλλά εμείς ίσως επειδή είμαστε και πολλά χρόνια στο χώρο, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το ρίσκο, να δώσουμε έτσι και μια πρόβλεψη. Θα ζητήσω λοιπόν, επειδή έχουμε αυτό το ατού αυτή στην εκπομπή, ας είναι το πρώτο λάθος, δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί όχι να πάρουμε έτσι μια μικρή πρόβλεψη πώς βλέπεις το χώρο, την κατάσταση για τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον να μην πούμε πολύ, για μέσα στο 15 έτσι, ναι. για κοντή πρόβλεψη, όχι μακρινή. Αν και σίγουρα δεν είμαι ο ειδικός, αλλά σαφώς λόγω της δουλειάς μου παρακολουθώ τα πράγματα καθημερινά. Νομίζω πως και το 2015 θα είναι δύσκολη χρονιά. Πιθανώς και ένα μεγάλο μέρος το 2016, αλλά σίγουρα είμαστε στο τέλος. Όπως νομίζω και πολλοί άλλοι κλάδοι, είμαστε στο τέλος της κρίσης, τουλάχιστον της οικονομικής. Θεωρώ ότι το 2016 και μετά και παραγωγικά και οι καταναλωτές θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ασφάλισης. Το ένα φέρνει το άλλο. Φυσικά είναι αλληλένδετα η ασφαλιστική συνείδηση. Εμείς, sorry που γίνω απλά για να μπω λιγάκι στα επίκαιρα που συζητάμε. Και εμείς από την εκπομπή μας το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλάζει λιγάκι. Ο Έλληνας αλλάζει. Δηλαδή δεν εκπαιδεύεται, εντάξει, σίγουρα. Είναι ένας λαός που δεν εκπαιδεύεται εύκολα. Αλλά νομίζω ότι έχει αλλάξει λιγάκι η φιλοσοφία του για την ασφαλιστική αγορά. Ναι ή όχι? Ναι, έχει ακόμα βήματα από στα σκαλοπάτια που σίγουρα. Αλλά ναι, λίγο-λίγο ανεβαίνει. Ξέρεις, αυτό έχει να κάνει και με την αξιοπιστία από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών. Έτσι. Όταν δηλαδή αρχίζουμε να βλέπουμε μια σταθερότητα, έναν μεγαλύτερο έλεγχο. Ναι, ωραία σημάδια αυτά. Είναι καλά σημάδια, ακριβώς. Μην ξεχνάς ότι η ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα δεν χτυπήθηκε μόνο, δεν μειώθηκε μόνο από την κρίση. Από το άδειο πορτοφόλι δηλαδή, αλλά και από ανακλήσεις ασφαλιστικών εταιριών. Και από εταιρείες που κλείσανε χωρίς να έχουν ελεγχθεί σωστά. Σωστά, ακριβώς. Αυτό είναι το πιο βασικό. Νομίζω ότι ξεκερδίζουμε λιγάκι έδαφος όσον αφορά την σιγουριά που νιώθει ένας πελάτης μας δίπλα στην ασφαλιστική εταιρεία, ναι. Σε αυτό που έχει να του δώσει, ειδικά τουλάχιστον για το νοσοκομείο, έτσι, που πιστεύω ότι σχεδόν τα ίδια προβλήματα, αν και έχετε, εντάξει, έχετε ένα μεγάλο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω ότι η περιφέρεια γενικά υστερεί σε παροχές ιδιωτικής νοσηλείας. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς. Γι' αυτό και είναι πιο δύσκολο να πουληθούν νοσοκομειακές συμβόλαιες στην επαρχία. Ναι. Αυτό το σημαντικό. Δεν βοηθάει, δεν ξέρω, ίσως έχεις μεγαλύτερη επαφή στην επαρχία, δεν βοηθάει η επίγουσα μεταφορά που θα μπορούσε ίσως να συμπληρώσει την νοσηλεία. Για την οποία θα αγοράσει κάποιος στην επαρχία του συμβόλου. Χαρακτηριστικά συνάδελφοι, που μιλάω καθημερινά
μέσα από το insuranceforum.gr, συνάδελφοι μου λένε ότι είτε έχει νοσοκομιακό πελάτη είτε δεν έχει, πάλι στο ίδιο νοσοκομείο θα πάει. Α, δεν έχει δηλαδή. Δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν υπάρχουν αξιόλογες μονάδες ιδιωτικές. Μπράβο. Αυτό... Δηλαδή πέρα από το... Άρα όντως, συμβόλαιο... γιατί ξέρεις, έχω περίπου από το 2012 να μετακινηθώ όσον αφορά την επαρχία, επειδή είμαι σε, κάποια κεντρική, σε κάποιες κεντρικές υπηρεσίες μιας ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά πιστεύω ότι μέσα από... πιστεύω ότι θα έχουν φτιαχτεί κάποιες ιδιωτικές κλινικές όλο αυτό το διάστημα. Όχι, η εικόνα που έχω είναι ότι... Δεν υπάρχει έτσι υπάρχει η σωστή... υποδομή. Μάλιστα. Να δούμε λιγάκι τα νέα, αλλά να πω και ότι το πρώτο κομμάτι που είσαι πίσω από όλα που είπαμε από την αρχή, το πρώτο κομμάτι είναι ότι έχουμε το insuranceforum.gr, έτσι, όπου είναι ένα φόρουμ ασφαλιστικής συνείδησης ή φόρουμ γενικά όπου μπορεί να μιλάει όποιος. Είναι ένα ασφαλιστικό πόρταλ, ουσιαστικά με απλά λόγια για τους ανθρώπους που μας ακούν, για τους ακροατές μας, είναι ένα μεγάλο καφενείο ασφαλιστών, δηλαδή ένα φόρουμ στο οποίο συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις ασφαλιστές, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από όλη τη χώρα και συζητούν για τα προβλήματα, για τις ευκαιρίες, για οτιδήποτε τους απασχολεί. Ταυτόχρονα λειτουργεί και ως... Άρα είναι ένα ιντερνετικό καφενείο δηλαδή. Σωστά, σωστά. Μέσα από αυτό το πόρταλ έχουν πρόσβαση και οι ακροατές μας και γενικά όλος ο κόσμος, έτσι δεν έχει... Α, ωραία. Δεν έχει κάποια συνδρομή ή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να δώσει κάποια στοιχεία επιπλέον ίσως. Κάποιο email προφανώς. Ακριβώς. Για να μπορεί να ενημερώνεται. Ωραίο αυτό. Μπορείς να γράψεις την άποψή σου με μια απλή εγγραφή. Απλά να γράφεις και το όνομά σου από κάτω όταν λες την άποψή σου, έτσι, χωρίς να... Καλό είναι να το κάνεις, αλλά μπορείς και να το κάνεις αν δεν θέλεις. Α, είναι και, και την επιλογή της ανωνυμίας. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Εντάξει, δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό το κομμάτι. Εντάξει, μπορώ και ενημερώνομαι, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις πολλά περισσότερα, κρύβεις περισσότερα. Έτσι, σίγουρα θα τα πούμε όμως. Πάμε σε ένα μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με επιπλέον νέα και μάλιστα σημαντικά όσον αφορά τις αποζημιώσεις του συνοδηγού που ξέρει ότι ο οδηγός είναι μεθυσμένος. Αυτό είναι το θέμα που ήθελα να συζητήσουμε και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη που ξέρω ότι το γλεντάτε λιγάκι περισσότερο από εμάς.
Τέλος μουσικής, αρχές συζήτησης. Σημαντικό θέμα. Καλά, λέγαμε κάποια άλλα πράγματα βέβαια στο διάλειμμα της μουσικής. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό που συζητήσαμε πριν. Ξεκινήσαμε να συζητάμε για το ότι ο συνοδηγός είναι συνυπέτειος σε κάποιον που οδηγεί μεθυσμένος. Οπότε εδώ ισχύει το αγάπη μου, μην πίνεις άλλο. Αγάπη μου, μην πίνεις άλλο, καλό, καλό. Ή πάρε ταξί καλύτερα, ξέρεις, την ώρα που βγαίνεις από το κέντρο. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι το έδειξε η τηλεόραση. Και εγώ εκεί ήθελα να σταθώ λίγο, ότι υπήρχε μία απόφαση που βγήκε από ένα νομικό... Τον Άριο Πάγο. Έτσι. Και παίχτηκε αρκετές φορές στην τηλεόραση. Πιστεύεις ότι το κάνανε κατά λάθος και εμένα, γιατί μερικές φορές, να σου πω την αλήθεια, τέτοια θέματα, τέτοιου είδους θέματα, δεν τα βγάζουν τόσο εύκολα στην τηλεόραση. Ίσως είχε ενδιαφέρον συγκεκριμένη απόφαση. Ενδιαφέρον για ποιους, για αυτούς που αποζημιώνουν, δηλαδή τις ασφαλιστικές εταιρείες, ή για αυτούς που θέλαν να αποζημιωθούν σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι καλό πάντως που ακούστηκε. Ναι. Βγήκε, έτσι. Ακούστηκε τουλάχιστον ότι υπάρχει αποζημίωση για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ναι. Και δεν ξέρω αν έχεις την ίδια άποψη.
Ποτέ δεν έχει ακουστεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία τελικά πληρώνει, γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι τελικά πληρώνει τους τρίτους. Ναι. Έτσι. Άρα. Μεγάλη παρανόηση και σε αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αυτό ποτέ δεν έχει διαφημιστεί. Ναι. Ναι. Και μέσα από την εκπομπή μας, πάρα πολλές φορές και εγώ και ο Ηλίας έχουμε πει ότι αυτή η ασφαλιστική αγορά δεν της αξίζει ούτε το κομμάτι της αγοράς αυτής, αλλά και νομίζω ότι δεν της αξίζει και η θέση που έχει σαν επάγγελμα. Γιατί νομίζω ότι το λειτουργήμα που κάνουμε χρόνια τώρα δεν έχει αποδοθεί σωστά στην κοινωνία. Και αυτό μου έκανε εντύπωση ότι παίχτηκε τόσες πολλές φορές στην τηλεόραση. Ακούω πολλές φορές και έτσι είναι. Και θα έπρεπε να βγαίνει προς στον κόσμο έξω ότι είναι ο μόνος ουσιαστικά οικονομικός κλάδος που επιστρέφει χρήματα. Και που έχει αύξηση εν καιρό κρίσης. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Φαντάσουμε μερικές κινήσεις μεταξύ των οποίων και λίγη παραπάνω δημοσιότητα, αν θέλεις, δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη λέξη, μέσα από τα τηλεοπτικά δίκτυα, πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί αυτός ο κλάδος. Δηλαδή να. Πώς να το πω. Ακόμα και αυτό το ρεπορτάζ βοήθησε, εγώ πιστεύω. Βέβαια. Ακούστηκε η λέξη ασφάλιση, αποζημίωση, έννοιες που μπορούσαν να. Το ότι αποζημιώνονται οι τρίτοι, λέξεις που δεν τις ξέραμε. Ή τουλάχιστον δεν τις ξέρει ο περισσότερος κόσμος, έτσι. Ή ότι έχει το δικαίωμα η εταιρεία να ζητήσει την αποζημίωση που έδωσε σε ένα τρίτο πρόσωπο από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Αυτό δεν είναι ακόμα πιο σοβαρό. Ναι. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι με το σήμα είναι ασφαλισμένοι, έτσι. Ακριβώς. Είναι ο λόγος που πριν αρκετό καιρό, πως το άκουσα πρώτη φορά εδώ στο ραδιοφωνικό. Web TV. Στο Web TV, ναι. Γιατί είδα μια εκπομπή, άκουσα μια εκπομπή που μιλάει για την ασφάλιση. Λέω, α, ενδιαφέρον να δω τι λένε αυτοί, τι λένε. Τι ακούγεται. Ποια εκπομπή άκουσες, έτσι, περίεργα, δεν το θυμάσαι. Εδώ, για να σας μιλάω, εδώ. Όχι, εννοώ ποια, θυμάσαι τι λέγαμε εκεί την ημέρα. Όχι, δεν θυμάμαι. Πάντως το άκουγα και το έβλεπα με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν τηλεοπτικές εκπομπές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Πάνω στο κομμάτι της ασφάλισης. Βεβαίως. Και πίστεψε με, υπάρχει πολύ ύλη. Δηλαδή δεν είναι. Καλά, ναι, εντάξει. Μπορείς να κάνεις πραγματικά πολύ ρεπορτάζ, να μιλήσεις. Όχι μόνο ρεπορτάζ. Όχι μόνο ρεπορτάζ. Θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα, εγώ πιστεύω 10-15 ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα, που θα ασχολείται μόνο με το ασφαλιστικό ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Γιατί οι αποζημιώσεις που δίνονται δεν ακούγονται ποτέ. Η δουλειά που κάνει ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν ακούγεται ποτέ. Και αυτό είναι το οξύμορο. Ενώ κάνουμε τη μεγαλύτερη δουλειά, δεν έχουμε διαφημιστεί ποτέ σωστά. Ναι. Χειρότεροι, οι κλέφτες, οι απατεώνες, όλοι αυτοί που δημιουργούν προβλήματα και κλαίγονται, ξέρω, μερικές φορές. Δεν νομίζω να έχεις κάποια αντίθετη άποψη πάνω σε αυτό, έτσι. Δεν έχω άλλη αντίθετη άποψη. Αλλά για πες μου λιγάκι πώς το είδες το κομμάτι που αφορά τον ότι συμμετέχει κατά 30% στην ουσία. Το κρίνεις, πώς το κρίνεις, το δίκαιο. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όχι μόνο δίκαιο, θα έπρεπε να είναι ίσως και λίγο μεγαλύτερο το ποσοστό. Είμαι λιγάκι πιο αυστηρός σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα διαφωνήσω. Α, γιατί. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω να έχει ο οδηγός. Συνυπετιότητα. Συνυπετιότητα δεν το βλέπω. Όχι, δεν το βλέπω. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι είναι μεθυσμένος ο οδηγός. Και αν δεν το ξέρεις, θα πρέπει να κληθείς στο δικαστήριο να το αποδείξεις. Και πώς να το αποδείξεις. Θα σου πω μια περίπτωση που πραγματικά την είχα κάνει. Είχα κάνει ένα συνειρμό όταν άκουσα αυτή την περίπτωση. Όπου η οικογένεια μηνύει τον οδηγό γιατί έπεσε σε χαντάκι. Και είχε σκοτώσει και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Και τα δύο ήταν 4 αδέρφια. Και τα δύο εναπομείναντα κάναν αγωγή στον οδηγό γιατί σκοτώσαν τον άλλο αδερφό που ήταν συνοδηγός. Ναι. Και θεωρείται τρίτος. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, παρόλο που είναι στην ίδια οικογένεια, θεωρείται τρίτος. Ναι. Εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή δεν είχα ψάξει τόσο πολύ την ανάλυση σε μια τέτοια περίπτωση νομικά. Και όταν το έμαθα, λέω. Παιδιά, λέω, από τη στιγμή που είναι πρώτη συγγένειο βαθμού, λίγο δύσκολο να αποζημιωθεί. Κι όμως υπήρχε δικαίωμα να αποζημιωθεί. Εγώ λέω το εξής. Αν ο συνοδηγός ήξερε ότι ο οδηγός έπαιρνε χάπια αντικαταθλιπτικά, γιατί ήταν συγγενής, έτσι σίγουρα μπορεί να ξέρει κάτι τέτοιο, δεν θα έπρεπε να έχει μια συμμετοχή ο ίδιος.
Δηλαδή δεν έχει συμμετοχή στον κίνδυνο από τη στιγμή που τον αφήνει να πάρει το τιμόνι. Οι απόψεις νομίζω είναι αντικρουόμενες. Ναι, είναι ωραίο αυτό για να μπορεί να υπάρχει και συζήτηση. Όπως και να έχει, είναι ένα πάτημα, έτσι, μια αρχή για να βγουν πιθανώς και άλλες αποφάσεις στο μέλλον. Ναι. Είναι μια πρώτη απόφαση που. Δεν μου είπες όμως γιατί θεωρείς ότι είναι σωστό το μέτρο. Μήπως βασίζεις κυρίως στο ότι στην επαρχία είναι λιγάκι πιο επιρρεπής στο ποτό. Να το πω λίγα έτσι πολύ επίκα. Ποιος το λέει αυτό. Αλλήμον. Εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι επειδή είναι κοντινές οι αποστάσεις. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να έχει φύγει κάτι γνώμη στον οδηγό σου. Δεν ξέρω, είναι αυτή η άποψή μου. Ναι. Ο λόγος όμως είναι κυρίως το ότι μπορεί να μην το ξέρει ότι είναι μεθυσμένος. Δηλαδή, αν έχεις δει κάποιον ο οποίος είναι φίλος σου και έχει πιει ένα μπουκάλι ουίσκι, θα του πεις πάρτε και το τιμόνι να οδηγήσει, ενώ εσύ έχεις πιει ένα ποτό. Αγαπητέ Απόστολο, θεωρώ ότι είμαι με ένα φίλο μου, μια φίλη μου, έχει πιει και εγώ του λέω να μην οδηγήσει. Αυτός θέλει να οδηγήσει τελικά, γίνεται το ατύχημα. Γιατί να έχω φίλο. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως ενήλικες. Αναλαμβάνεις την ευθύνη, ναι. Αναλαμβάνεις την ευθύνη, ναι. Ναι. Να έχω εγώ ευθύνη για τον ανήλικο γιο που οδηγούσε και ήμουν συνοδικός, ναι. Σαφέστατα. Αλλά αυτό δεν το θεωρώ. Είναι αυτό που λέει πολλές φορές ότι το αυτοκίνητο, τη γυναίκα και ένα δίσκο από το πικά που λέγαμε παλιά δεν δανείζονται. Οπότε ή δεν μπορεί να... δύσκολα αφήνει κάποιος το τιμόνι από τα χέρια του. Συνειδητοποιώντας ότι είναι μεθυσμένος. Ναι. Σε αυτή όμως την περίπτωση όπου θα μπορέσει να προκαλέσει ένα ατύχημα, δεν ξέρεις τι ζημιές μπορεί να προκαλέσει. Και ένας συνοδηγός που ξέρει ότι ο άλλος, σου λέω από την περίπτωση που έχω δει αρκετά ατυχήματα τέτοιου είδους, γιατί σε κάποιο σημείο είχα βρεθεί σε ένα δικαστήριο πάνω σε ένα τέτοιο ατύχημα, όπου ο άλλος θα είναι μεθυσμένος. Ναι. Και εκεί δεν μπορούσα ποτέ να βρω το δίκαιο μου. Δηλαδή, σαν τρίτος που ήμουνα. Εμένα τράκαρε, δεν μπορούσα ποτέ να βρω το δίκιο μου ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν μόνο το ότι ήταν απρόσεκτος στην οδήγησή του, ναι. Αλλά κάτι άλλο είχε συμβεί. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι όποιος είναι μεθυσμένος δεν λαμβάνεται υπόψη του στην αποζημίωση σαν οδηγός. Έτσι, δεν αποζημιώνουν τον τρίτο, αλλά ζητάνε τα χρήματα για ασφαλιστικές εταιρείες από τον ίδιο τον αυτόν που οδηγεί. Αυτό όμως δεν είχε υποθεί ποτέ. Ναι, εμείς βέβαια το ξέραμε, το λέγαμε, αλλά δεν μας πίστευε και κανένας. Ναι, σου λέει, έλα μωρέ, εφού έχω το ασφαλιστήριο. Νομίζω ότι γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστό που έγινε αυτό και διαφημίστηκε και υπόθηκε, αλλά και επιπλέον το 30% ίσως να αρχίσουμε να γινόμαστε και λιγάκι πιο υπεύθυνοι. Σίγουρα. Πρόσεξε, εγώ το είπα πιο πάνω γιατί. Νομίζω ότι το έχεις παρατηρήσει στον δρόμο. Στον δρόμο προχωράμε, οδηγούμε, πίνουμε καφέ, τσιγάρο, κινητό. Έτσι. Όλα μαζί τα κάνουμε. Είμαστε πολυτεχνίτες, ας πούμε, στην οδήγηση. Είμαστε όλοι οδηγοί πολύ καλοί. Αλλά νομίζω ότι λίγη υπευθυνότητα στο ότι έχουμε τόσα τροχαία, τόσους νεκρούς, τόσους ανθρώπους σε άσχημες καταστάσεις, παραπληγικούς, μόνο και μόνο επειδή κάποιος απλά πιει ένα πιο ποτό παραπάνω, ίσως να γίνουμε λιγάκι πιο υπεύθυνοι. Δεν θα έπρεπε. Να γίνουμε. Να γίνουμε. Α, ωραία, εντάξει, okay. Άρα σε έφερα σε αυτό που ήθελα. Okay. Άρα σε αυτό που είπα. Να κάνουμε ένα μουσικό διαλυματάκι ακόμα. Τι θα ακούσουμε. Ακούμε... Rhythm and Blues. Όχι, jazz. Ναι, εντάξει, okay. Ευχαριστώ. Thank you.
Να δούμε λοιπόν τι θα δούμε προς το τέλος της εκπομπής. Πέρασε και όλος η ώρα. Είδες, περνάει πάρα πολύ ευχάριστα νομίζω. Ένα-δύο ώρα ήθελα εγώ. Ένα-δύο ώρα σίγουρα γεμάτο, ήθελες λίγο παραπάνω. Εντάξει, ο Παναγιώτης δεν θα μας κρατήσει κακή άμα κάθισουμε και 5 λεπτά παραπάνω, που είναι μετά την επόμενη εκπομπή. Που θα την δώσουμε. Με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις διαδρομές που κάνει πολύ υπέροχες. Περνάει πάντα η ώρα εδώ. Γενικά οι καλεσμένοι αυτό λένε, ότι περνάει πολύ εύκολα και γρήγορα η ώρα. Νομίζω ότι είπαμε 2-3 έτσι σημαντικά θέματα. Τι άλλο κρύβεις εκτός από το insuranceforum.gr?
Κρύβω το άλλο μου το ψηφιακό παιδί, όπως λέω, το insurancewebinars.gr, το οποίο ουσιαστικά γεννήθηκε από την εικόνα που σχημάτισα την επικοινωνία με τους ασφαλιστές για το στοιχημάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή, διαπίστωσα ότι οι ασφαλιστές έχουν ανάγκη από εκπαίδευση, έχουν ανάγκη από ανεξάρτητη εκπαίδευση, πέρα από την εκπαίδευση που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Και είδα την δίψα των ασφαλιστών της επαρχίας για να επιμορφωθούν. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε το insurancewebinars.gr, το οποίο είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διεξαγωγής σεμιναρίων, όπου ο καθένας από όλη τη χώρα και από όλο τον κόσμο βεβαίως μπορεί μέσα από τον υπολογιστή του, από το σπίτι του, από το γραφείο του, να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο, ένα από τα σεμινάρια που τον ενδιαφέρει. Δίνουμε βάση στην εκπαίδευση, νομίζω το χρειαζόμαστε κιόλας όλοι μας πια, έτσι, γιατί όταν ο κλάδος έχει προβλήματα, όταν έχουμε μειωμένη ζήτηση από τους καταναλωτές, νομίζω ότι πρέπει να επενδύουμε στην εκπαίδευση. Και για μένα προσωπικά η εκπαίδευση είναι επένδυση, ίσως η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι ο ασφαλιστής, η μεγαλύτερη επένδυση για να ασφαλιστεί είναι η εκπαίδευση. Ασφαλιστή, εδώ εννοούμε τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, έτσι. Σωστά. Απλά για να μην μπερδεύονται οι ακροάτες και δεν καταλαβαίνουν ότι έχουμε... έχεις δηλαδή εταιρεία η οποία εκπαιδεύει τις ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι. Προσπαθούμε να τα λέμε, ξέρεις, προσπαθούμε να τα λέμε λιγάκι πιο απλοϊκά, γιατί το κομμάτι το δικό μας εδώ στην εκπομπή και η φιλοσοφία γενικά από όταν ξεκινήσαμε ήταν πώς θα ενημερώσουμε τον κόσμο ότι τελικά υπάρχει και κάποια άλλη μορφή και εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς, εκτός από αυτή που ξέρουν. Οπότε ενημέρωση και εκπαίδευση ταυτόχρονα. Ωραίο, πολύ σημαντικό. Ενδιαφέρον κομμάτι πιστεύω. Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Γι' αυτό άλλωστε βρίσκομαι και εγώ σήμερα στην Αθήνα και για εσένα αλλά και για ένα σεμινάριο που διοργανώνουμε εδώ στην Αθήνα. Θα μπορούσε ένας απλός πολίτης να παρακολουθήσει ένα τέτοιο σεμινάριο χωρίς να είναι υποχρεωμένος να είναι ασφαλιστικός σύμβουλος? Νομίζω πως θα μάθανε πολλά πράγματα. Νομίζω πως τα περισσότερα θα του ήταν ενδιαφέροντα και ίσως θα έπαιρνε και από την πλευρά του ασφαλιστού διαμεσολαβητή και θα μάθαινε, ναι. Ίσως θα έχει και ενδιαφέρον ένας καταναλωτής να βρεθεί σε μία αίθουσα ενός σεμιναρίου σαν και αυτό που κάνουμε. Ωραία, σου έδωσα ιδέα, κατάλαβα από τη ματιά σου και μόνο ότι σου έδωσα ιδέα. Καλό, μια τέτοια συγκέντρωση. Παρεπιπτόντως λοιπόν να σε ενημερώσω ότι μάλλον κατά πάσα πιθανότητα το Φεβρουάριο θα κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση. Θα δούμε, δεν ξέρω ακόμα, προς το τέλος Φεβρουαρίου, δεν ξέρω, θα δούμε. Κάτι ετοιμάζουμε, κάτι εδώ στα Νέα Σμύρνη που αφορά καθαρά την ενημέρωση του κοινού. Και θεωρώ τους καταναλωτές θα ήταν πάρα πολύ... πολύ καλή μερίδα. Βέβαια μας έφυγε ο Ηλίας, ο συνεργάτης εδώ του σταθμού, για την στράτευσή του, αλλά πιστεύω ότι θα είναι σύντομα κοντά μας, οπότε ίσως να το κάνουμε μετά την στράτευσή του και την επανένταξή του στην πολιτεία. Πολύ καλή ιδέα και εννοείται θα μας έχετε μαζί σας για να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα... πραγματικά, οπότε δεσμεύεσαι, έτσι. Okay. Δεσμεύεσαι λοιπόν να μας στηρίξει αυτή την ιδέα που τη δουλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό με τον Ηλία, πραγματικά. Δεν θέλουμε να βάλουμε ασφαλιστές να μιλήσουν για τη δουλειά τους. Θα βάλουμε πελάτες να μιλήσουν για τη δουλειά μας και θα ενημερώσουμε τον κόσμο όσο περισσότερο γίνεται πάνω στο κομμάτι της καλύτερης εξασφάλισης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και όχι να αγοράσω ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο απλά για να το έχω και να μην το χρησιμοποιήσω και ποτέ. Μακάρι βέβαια, ειδικά για το κομμάτι της ζωής, εμείς λέμε μακάρι να είναι αχρίαστο, αλλά από ό,τι έχει δείξει στατιστική και επειδή πολλές φορές λέμε στατιστικά δεδομένα εδώ, απλά να σε ενημερώσω ότι τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα έχει φανεί το ότι οι μικρές ηλικίες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα νοσηλείας από ό,τι μεγαλύτερη. Μάλιστα. Και αυτό ίσως δεν έχει χτυπήσει κανένα καμπανάκι ακόμα. Σαν, έτσι, σαν ενημέρωσή σου, είδες μέσα από την συζήτηση βγαίνουν πολλά. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε αυτή την εκπομπή να λέμε πολλά στατιστικά στοιχεία, πολλές ενημερώσεις. Βέβαια, μέσα σε λίγο, πολύ λίγο χρονικό διάστημα, όπως είδες, έτσι. Ωραία. Τι άλλο θα θέλεις να μας πεις, εκτός από αυτά τα δύο παιδιά που έχεις, τι άλλο κάνεις?
Τι άλλο κάνω. Είπαμε, κρύβες πίσω από... Κάνουμε μερίδες, εμείς δίνουμε βάση στο να ασφαλιστικό δημοσιολαβητή. Ωραίο. Κάνουμε εκπαιδευτικές ημερίδες, ενημερωτικές ημερίδες, κυρίως στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, γενικά στην επαρχία, όπου το έχουν και περισσότερο ανάγκη. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Ενώ, αν θες, ο μεγαλύτερος όχι όγκος, απλά υπάρχουν λόγω του πληθυσμού, αν θες, πληθυσμιακά, θα έπρεπε να είναι εδώ. Δεν το βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχει ανάγκη αυτή. Υπάρχει, βεβαίως υπάρχει και εδώ η ανάγκη, αλλά πολλαπλάσια είναι η ανάγκη στην επαρχία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έλεγα, όχι επαρχία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ναι. Και τη Θεσσαλονίκη εγώ επαρχία τη θεωρώ. Οκ, εντάξει. Ωραία. Ελπίζω ότι πέρασε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλω να με ξανακαλέσεις. Πολύ ευχαρίστως. Όταν θα ξανακατέβεις Αθήνα, θα ήθελα πραγματικά να έρθεις και να πάρεις, να σου πάρουν συνέντευξη και ο Ηλίας, να είναι και ο Ηλίας παρόν, να υπάρχει μεγαλύτερη έτσι παρέα και γιατί όχι να έρθουν και άλλα άτομα να μας συντροφεύσουν στη μία ωρίτσα αυτή, όπου νομίζω ότι πέρασε καλά, είπαμε κάποια πράγματα σημαντικά. Πάμε λοιπόν σε μουσικό διαλυματάκι πάλι, αποφώνηση. Και τα λέμε. Για ένα ποτάκι, αλλά δεν θα είμαι συνοδηγός. Αλλά δεν θα είσαι συνοδηγός για να μην αναλάβεις την ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα, πάμε σε αποφώνηση σε λίγο. We'll be right back.
λοιπόν για αποφώνηση και μια καλή νύχτα. Θα αφήσω τον καλεσμένο σήμερα, θα κάνω μια παρατυπία. Εγώ να πω καλό Σαββατοκύριακο. Στην επόμενη εκπομπή σίγουρα θα έχουμε έναν καλεσμένο ακόμα. Από τη New Life Insurance, από τον Απόστολο και τον Ηλία, άσχετα αν δεν είναι εδώ. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, να οδηγείτε προσεκτικά, όχι μεθυσμένοι, γιατί τώρα υπάρχει η συνυπευθυνότητα για τον συνοδηγό. Και εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα μαζί μας, αλλά το τελικό θα το κάνει ο αγαπητός Αριστίδης Βασιλιάδης. Τιμή μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Την επόμενη Πέμπτη ξανά εδώ με τον Απόστολο. Καλό βράδυ. Και από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Καλή νύχτα.